This is Bella. Με τον Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας Αναχείρας και με 7 υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες, ο Γιώργος Λάνθιμος και η νέα του ταινία Poor Things ετοιμάζονται για την πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους και τον Μάρτιο για τα Όσκαρ. Η μαύρη κομμωδία εστιάζει στην απίστευτη ιστορία της Μπέλα Μπάξτερ, μιας νεαρής γυναίκας που ανασταίνεται χάρη στον ιδιοφυή επιστήμονα Dr. Godwin Baxter. Υπό την προστασία του, η Μπέλα ανυπομονεί να μάθει. Διψασμένη για νέες εμπειρίες, το σκάει από τη φυλακή της με έναν σαγηνευτικό δικηγόρο και περιπλανιέται σε όλες τις ηπείρους. Απελευθερωμένη από προκαταλήψεις και στερεότυπα, δίνει τη δική της μάχη για την ελευθερία και τη χειραφέτηση. Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Alasdair Gray, που ενθουσίασε τον Έλληνα σκηνοθέτη όταν το διάβασε το 2011. Υπάρχει μια διαφορά με το βιβλίο, η οποία έγκυται στο ότι η ιστορία της Μπέλα Μπάξτερ, του βασικού χαρακτήρα, δεν περιγράφεται με τα δικά της λόγια, αλλά τη βλέπουμε μέσα από την οπτική διαφορών άλλων χαρακτήρων. Εγώ αυτό που ήθελα να κάνω κάνοντας αυτήν την ταινία είναι να βάλω την Μπέλα Μπάξτερ στο κέντρο της ταινίας και να την δημιουργήσουμε ως τη δικιά της εμπειρία και τη δικιά της ιστορία. Αυτό από μόνο του με έκανε να σκεφτώ ότι θα έπρεπε, ενώ το βιβλίο είναι μια ρεαλιστική απεικόνηση της εποχής, της Βικτοριανής εποχής, με έκανε να σκεφτώ άμεσα ότι θα ήταν πιο ενδιαφέρον να φτιαχτεί ένας κόσμος ο οποίος υποστηρίζει αυτή την επιλογή και να φτιαχτεί ένας κόσμος ο οποίος με έναν τρόπο αντικατοπτρίζει το πώς βλέπει η Μπέλα Μπάξτερ και πώς έρχεται σε επαφή με όλο αυτό τον καινούριο κόσμο μέσα στον οποίο ταξιδεύει. Η Emma Stone δίνει πραγματικά μια καθηλωτική ερμηνεία ως Μπέλα Μπάξτερ, έχοντας στο πλευρό της τους απολαυστικούς Γουίλιαμ Νταφόε και Μαρκ Ράφαλο. Ο Γιώργος Λάνθιμος αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στον τρόπο που δούλεψε με τους ηθοποιούς του, που είναι πολύ πρακτικός και σωματικός. Κάνουμε διάφορες ασκήσεις, θεατρικές, σωματικές κτλ. Το οποίο κάνει δύο πράγματα. Ένα τους, αν δεν γνωρίζονται ήδη, έρχονται κοντά, γνωρίζουν ο ένας τον άλλον και αισθάνονται πολύ άνετα ο ένας με τον άλλον. Και το άλλο πράγμα είναι ότι κάνουμε πρόβες χωρίς να προσπαθούμε να συγκεκρινοποιήσουμε το πώς θα είναι η ερμηνεία τους τη στιγμή που θα κινηματογραφήσουμε τη σκηνή, αλλά χρησιμοποιούμε το κείμενο κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών και το κείμενο με έναν τρόπο γίνεται δεύτερη φύση τους. Δηλαδή το ξέρουν, αλλά με έναν καθόλου ορθολογικό τρόπο. Αρχίζουν τα λόγια και μπαίνουν μέσα τους κάνοντας τελείως διαφορετικές δράσεις από αυτές που θα κάνουν πραγματικά στις σκηνές. Οπότε υπάρχει μία μνήμη. Δημιουργούν όλοι μαζί τους μία μνήμη σε σχέση με το κείμενο και τα σώματα του ενός με τον άλλον. Συνειδητά προσπαθώ να μην συζητάμε τόσο πολύ αυτά, γιατί με το να μην ξέρω ακριβώς τι σκέφτονται για το χαρακτήρα τους, τι σκέφτονται για την κάθε σκηνή οι ίδιοι, με βάζει σε μία θέση να έχω μία απόσταση σε σχέση με αυτό που βλέπω να συμβαίνει μπροστά μου και να μπορώ να κρίνω λίγο καλύτερα αν θεωρώ ότι αυτό λειτουργεί ή όχι. Το Poor Things δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ευρηματική ιστορία ενηλικίωσης ενός πλάσματος που προσγειώνεται χωρίς να το θέλει στον κόσμο μας. Όταν καταλαβαίνει τους μηχανισμούς του, τους αξιοποιεί στο έπακρο για να επιβιώσει. Ο Έλληνας σκηνοθέτης κατασκευάζει για άλλη μια φορά ένα ολοκληρωμένο κινηματογραφικό σύμπαν απίστευτης ομορφιάς. Καταθέτει άλλη μια ιδιόρυθμη ταινία γεμάτη με διασκεδαστικές σκηνές και καταιγιστικό χιούμορ που έχει στο επίκεντρο το μύθο του Φραγκενστάιν και τη σχέση δημιουργού και δημιουργήματος. Δεν μπαίνω πολύ συχνά στη διαδικασία του να προσπαθώ να αναλύσω το τι είναι αυτό που λέει η ταινία ή τι θέλω εγώ να πω ή τι με ενδιαφέρει εμένα στην ταινία και μάλιστα προσπαθώ και πολλές φορές αυτό παρεξηγείται. Προσπαθώ κιόλας να μην δίνω αυτές τις σκέψεις, αυτές τις ερμηνείες γιατί νιώθω ότι περιορίζω πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος άλλος να δει την ταινία. Δηλαδή αυτό που θα πω εγώ είναι μία όψη αυτού του πράγματος. Οι άλλοι άνθρωποι μπορούν να δουν
πολλά περισσότερα πράγματα και αυτό είναι που ξαναλέω έχει το ενδιαφέρον στο να φτιάχνεις κάτι και να το δίνεις στον κόσμο και μετά να έχει τη δικιά του εμπειρία. Το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου βγαίνει στους ελληνικούς κινηματογράφους την 1η Ιανουαρίου από την Feel Good Entertainment. Oh.